Γεια σας αγαπητοί φίλοι, ενώ δεν του δίνουν όχι F-35 και F-16 Viper, ούτε Eurofighter Transwan πεπαλαιωμένα, οι Βρετανοί και οι Ισπανοί, γιατί δεν τους αφήνει Olaf Scholz, ο Γερμανός καγκελάριος, ονειρεύονται στην Τουρκία να πάρουν Eurofighter προηγμένα, Trans 4, για να προκαλέσουν την πολεμική αεροπορία και να τα αντιπαραθέσουν στα Ραφάλ. Δεν πρόκειται να τα πάρει, γιατί και σε αυτά πρέπει να πει το ναι η Γερμανία. Εξετάζουν, λέει, το ενδεχόμενο να πάρουν 40, αφού η Αμερική δεν τους δίνει τα Viper και αντιστέκεται το Κογκρέσο. Πάντως, αν δεν δώσει τη συγκατάθεσή του, το Βερολίνο δεν παίρνει τίποτα. Όχι 40, αλλά ούτε ένα. Την Πέμπτη, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, υπουργός άμυνας της Τουρκίας, συναντήθηκε με το Βρετανό ομόλογό του, Grant Saps. Πήγε στην Τουρκία ο Βρετανός αξιωματούχος σαν επίσημος προσκεκλημένος. Λέει το Defense Turkey ότι μίλησαν για τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια και θέματα συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Μίλησαν για το Eurofighter Typhoon και σύμφωνα με πηγές από την Τουρκία η αγορά μεταχειρισμένων δεν ελήφθη υπόψη στα σχέδια της Τουρκίας. Θέλουν δηλαδή καινούρια Eurofighter Transwan 20-40. Πρόκειται για προηγμένο μαχητικό με ραντάρ, κάπτορ ή αέσα, το οποίο είναι από τα πιο ισχυρά της Ευρώπης και του κόσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Airbus και τον Dirk Hocke, Airbus Defence and Space, η εταιρεία είπε ότι το Eurofighter Typhoon είναι το πιο πρόσφατο, το πιο καινούριο μαχητικό που κατασκευάστηκε στην Ευρώπη και η διάρκεια ζωής του θα ξεπεράσει το έτος 2060. 30 έχει πάρει η Γερμανία, μονοθέσια και 8 διθέσια. Λοιπόν, το αεροσκάφος αυτό, σύμφωνα με τους Άγγλους και τη RAF, τη Royal Air Force, είναι ιδιαίτερα προηγμένο, φέρει μεταξύ άλλων τους πυράβλους αέρος-αέρος πέραν του οπτικού πεδίου Meteor. Είναι ένας από τους λόγους που το θέλει ο Ερντογάν, επειδή έχει η Ελλάδα αυτούς τους πυράβλους και τους φοβόνται. Ανάμεσα στα άλλα, ο οπλισμός του περιλαμβάνει δύο, τον Mauser πυροβόλα των 27, περιλαμβάνει τους πύραυλους αέρος-αέρος ASRAAM, Meteor και AIM-120 AMRAAM. Εχμή του δόρατος φυσικά ο Meteor, βελτιωμένες βόμβες ακριβίας, καθοδηγούμενες Paveway 2 και Paveway 4, πύραυλοι αέρος εδάφους Storm Shadow Scalp EG, θέλει να ισοφαρίσει δηλαδή και το πλεονέκτημα υποστρατηγικής κρούσεως τον Ραφάλ και τον Μιράζ 2005 στα 500 χιλιόμετρα με τους Scalp EG. Η Storm Shadow είναι η βρετανική ονομασία για τους Scalp EG. Φέρουν και Brimstone, υπερσύγχρονο ραντάρ και τα λοιπά, μέγιστη ταχύτητα 1,8 Mach. Αυτά τα αεροσκάφη θέλει να βάλει στο χέρι ο Ταγί Περτογάν 40 για να εξουδετερώσει το πλεονέκτημα των 24 Ραφάλ της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει ήδη 18 Ραφάλ, και θα πάρει άλλα 6. Η Τουρκία θέλει να πάρει 40 Eurofighter Typhoon παρόμοιων ικανοτήτων. Το Typhoon Trans 4 θεωρείται εξαιρετικά ικανό και εξαιρετικά ευέλικτο, επίσης πολεμικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να φέρει εις πέρας όλο το εύρος των αεροπορικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης το πιο εύκολο αεροπορικής αστυνόμευσης, υποστήριξης σε περίοδο ειρήνης αλλά και συγκρούσεις υψηλής έντασης. Δεν είναι σαν τα Transwan που συζητούσαμε για την Τουρκία, που χωλαίνουν στις επιχειρήσεις κρούσεως αέρος εδάφους και αέρος επιφανίας. Αυτό είναι ισχυρό για όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, όσο δεν παίρνει τα Transwan, δεν παίρνει και τα Trans 4 από την Γερμανία λόγω του γερμανικού βέτο. Αν κυβερνούσε ακόμα η Μέρκελ, ο Ερντογάν θα είχε επιβραβευθεί για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, για όσα κάνει στην νεκρή ζώνη, στην Αμόχωστο, θα είχε επιβραβευτεί με το να του έδινε η Ευρώπη και μαχητικά υπερσύγχρονα νέας γενιάς για να απειλεί την Ελλάδα. Είναι ευτύχημα
που έχει αλλάξει η γερμανική κυβέρνηση. Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί σοβαρές πιέσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάψουν να εξοπλίζουν την Τουρκία. Η Βρετανία μετά τον Brexit έχει εξέλθει, αλλά η Ισπανία πρέπει να πιεστεί ιδιαίτερα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί αυτή την πολιτική εναντίον της Ελλάδος. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, σε όλους.